πάμε λίγο στην επόμενη σύνδεση που την κανόνισε εδώ ο Γιώργος ο Μημίκος, ο καλός συνάδελφος, Γιάννης Μικοβέλητς. Γιάννης Μικοβέλητς, πραγματικά ένας φίλος του κριτικού ποδοσφαίρου, του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχει γίνει και κριτικός και Έλληνας όλα αυτά μαζί. Και πρέπει να πω, Νίκο, ότι ο γιος του είναι αναλυτής στην Μπενφίκα, ο Άλεν Βέλιτς, ένα παιδί που γεννήθηκε στο Ηράκλειο και είναι στην Πορτογαλία, στη μεγαλύτερη ομάδα της Πορτογαλίας ουσιαστικά. Βέβαια. Πολύ σημαντικό αυτό. Την καλησπέρα μας, κύριε Βέλιτς. Καλησπέρα. Ένα πρώτο σχόλιο για την πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη θα θέλαμε. Καταρχήν ευχαριστώ τον Γιώργο για τα καλά του λόγια που... Είναι αλήθεια. Εντάξει, το ξέρω ότι αυτή είναι η σταθερή του άποψη. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των ελληνικών ομάδων σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα στην Ευρώπη, ήταν μοιρασμένα τα πράγματα. Μία νίκη, πολύ καλή νίκη του Ολυμπιακού, ήττα της ΑΕΚ και ισόπαλο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, που σίγουρα δεν πρέπει να θεωρείται και ιδιαίτερη επιτυχία. Σίγουρα αξιοσημείωτο είναι πάρα πολύ καλή παρουσία του Ολυμπιακού στα παιχνίδια της Ευρώπης εναντίον μεγάλων και σοβαρών ευρωπαϊκών ομάδων. Το γκολ στο 90 βέβαια ήταν ουσιαστικά θέλει και τύχη, αλλά ήταν ουσιαστικά μια επιβεβαίωση, μια επιβράβευση γιατί ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι τη Μαρσέη. Σίγουρα όταν βάζεις γκολ στα 90 ή στα 90 και κάτι, χρειάζεται και μια δόση τύχης, αλλά δεν πάβει να είναι προϊόν πολύ καλής δουλειάς της ομάδας του Ολυμπιακού, που από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό με στοχευμένα, με οργανωμένο τρόπο, με υπομονή και με μέθοδο και με κατάλληλες κινήσεις και από τον πάγκο σε κατάλληλο χρόνο, έδειχνε ότι δεν ικανοποιείται με την ισοπαλία και πραγματικά ήθελε να κυνηγήσει το γκολ της νίκης. Νομίζω, όπως είπα, με λίγη δόση τύχη έρχεται το γκολ στο 90 και κάτι, αλλά ήταν κάτι που δικαιώνει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, γιατί νομίζω ότι άξια πήρε την συγκεκριμένη νίκη. Αντίθετα, Γιάσμικο, χθες ήταν άσχημα τα πράγματα για τις ελληνικές ομάδες. Βαριά ήταν της ΑΕΚ, αλλά και για τον ΠΑΟΚ η ισοπαλία με την Ομόνια μες στην Τούμπα δεν είναι πραγματικά ότι καλύτερο. Υποτίθεται ότι ήταν το πιο εύκολο θεωρητικά παιχνίδι του στον Όμιλο. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, είναι από τα τρία παιχνίδια το μόνο παιχνίδι που δεν έχω δει, αλλά βέβαια εκπλάγει λίγο όταν άκουσα χθες κάπου στο ραδιόφωνο ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο στην κατάταξη ευρωπαϊκή βρίσκεται πάνω από το ελληνικό. Είναι κάτι που δεν το παρατήρησα. Δηλαδή, αθόρυβα έχουν εξελιχθεί πράγματα με αυτόν τον τρόπο, με μεγάλη φθορά ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι ώστε να το έχει ξεπεράσει και το πρωτάθλημα της Κύπρου. Σίγουρα η Ομόνια έδειξε ήδη με τον Ολυμπιακό στο προηγούμενο παιχνίδι εναντίον ελληνικής ομάδας ότι είναι ένας σφιχτός και δυνατός, αμυντικά σφιχτός και δυνατός αντίπαλος, δυσκόλεψε αρκετά και τον Ολυμπιακό και θα μπορούσε σίγουρα ο ΠΑΟΚ να προετοιμαστεί λίγο καλύτερα για αυτό το παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ δεν ήταν καλή σίγουρα, αλλά ήταν και η άτυχη γιατί έπεσε πάνω σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, σε μια ομάδα που πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, παρομοιάζοντας λίγο και με την εμφάνιση του Ολυμπιακού εναντίον της Μαρσέη.
πλήρης σε όλα τα σημεία του αγώνα, γεμάτη εμφάνιση και σίγουρα το σκορ ήταν κάπως βαρύ για την ΑΕΚ. Σίγουρα. Βεβαίως, εσείς προετοιμάζεστε με την Επισκοπή, την ομάδα σου, Γιάννη Μικοβέλιτς, για τη Football League. Περιμένουμε πότε θα ξεκινήσει, γιατί στην Ελλάδα όλα είναι ρευστά. Και σε βρίσκουμε τώρα στη Γεωργιούπολη, έτσι Χανίων, γειτονική στην Επισκοπή. Θέλετε να κάνετε μια καλή παρουσία στο νέο πρωτάθλημα? Σίγουρα, φετινή χρονιά στα πρωταθλήματα εδώ στην Ελλάδα σίγουρα είναι δύσκολη, περίεργη, κυρίως στις κάτω κατηγορίες, κάτω από την άλλη εθνική. Πολλά πράγματα είναι αβέβαια και ουσιαστικά είναι σχεδόν αδύνατος οποιοδήποτε σχεδιασμός σε ό,τι αφορά τα πάντα που κινούνται γύρω από μια ομάδα. Εδώ και 2-3 μήνες και παραπάνω δεν ξέραμε σε ποια κατηγορία αγωνιζόμαστε, δεν ξέραμε για ποια κατηγορία να χτίζουμε την ομάδα. Είχαμε άλλη εντύπωση, άλλες πληροφορίες, άλλη βεβαιότητα που στο τέλος κατέρευσαν όλα και έπρεπε να ξεκινήσουμε το χτίσιμο και την προετοιμασία από την αρχή. Επίσης, οι ημερομηνίες έναρξης είναι απολύτως αβέβαιες. Έχει γίνει η προκήρυξη της ημερομηνίας, έχει γίνει και κλήρωση, αλλά κανένας δεν ξέρει ουσιαστικά πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Είναι πρωτοφανής και πρωτόγνωρη η εμπειρία για όλους μας. Πρέπει να κινούμαστε ουσιαστικά μέρα παραμέρα και ποτέ δεν ξέρεις ποια έκπληξη σε περιμένει. Κύριε την Βέλιτς, επόμενη μέρα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή υπομονή και επιμονή. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε εμείς πολύ.